Και θα συναντήσουμε εκεί την Νικολέτα Καλλιγιάννη, η οποία ήταν φοιτήτρια, τώρα εργάζεται στη Ρόδο, είναι από την Κρήτη. Καλησπέρα, Νικολέτα, μου επιτρέπεις τον Νικό, είσαι νέο μικρό κορίτσι. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από τη Ρόδο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγεσαι μια χαρά. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είσαι στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ρόδου, σωστά? Ναι, βρίσκομαι στην πλατεία Ιπποκράτους. Η ώρα είναι 10:30 περίπου. Έχει κόσμο ακόμα, όπως βλέπετε κι εσείς. Μάλιστα. Έχει γενικότερα ζωή ακόμα και τώρα τον Οκτώβριο. Λοιπόν, είσαι ένας νέος άνθρωπος. Βίωσες την καραντίνα και όλη αυτή τη διαδικασία με την πανδημία μακριά από την οικογένειά σου, σε ένα τουριστικό μέρος, χωρίς όμως και εσύ στην αρχή να γνωρίζεις τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο βιώνουμε και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Τι είναι αυτό που απασχολεί τους φίλους εκεί στα Δωδεκάνησα, τι είναι αυτό που τους απασχολεί στην καθημερινότητά τους, πέρα βεβαίως από το κομμάτι του τουρισμού που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη Ρόδο. Όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού, η Ρόδος δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα τη φετινή σεζόν. Πάρα πολλές κρατήσεις ακυρώθηκαν. Εγώ λόγω της πρακτικής βρέθηκα μέσα στα πράγματα, στα ξενοδοχεία, για ένα διάστημα. Οπότε το έζησα, δηλαδή ότι ήταν πολύ πεσμένη η κίνηση σε σχέση με άλλες χρονιές. Όσον αφορά τώρα την νεολαία και τους συνομήλικους μου, το βιώσαμε, μας ήρθε λιγάκι απότομο η αλήθεια. Ξαφνικά από εκεί που είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε έξω για καφέ, για βόλτα, να βρισκόμαστε. Τώρα ξαφνικά έπρεπε να φοράμε μάσκα, κάναμε μαθήματα μέσω ίντερνετ. Ήταν πρωτόγνωρη κατάσταση. Σίγουρα υπήρξε και φόβος στην αρχή, γιατί ήταν κάτι άγνωστο. Και πιστεύω ότι πάρα πολλά παιδιά βρέθηκαν στην ίδια θέση με μένα, που σπουδάζουμε και είμαστε μακριά από τον τόπο μας, και δεν μπορέσαμε να δούμε τις οικογένειές μας. Εγώ έχω σχεδόν ένα χρόνο να έρθω στην Κρήτη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς διαχειρίζεται ένας άνθρωπος που ζει σε έναν άλλο τόπο μακριά από την οικογένειά του τον φόβο ότι μπορεί κάτι να συμβεί στους γονείς του, που είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα υγείας? Αυτό σε έριξε ψυχολογικά? Σε έκανε να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να είσαι στο πλευρό της οικογένειάς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώσαμε και βιώνουμε όλοι? Σίγουρα. Υπήρχε μια κουβέντα με τους γονείς μου για να κατέβω να τους δω, όμως παρόλα αυτά επέλεξα να μείνω μακριά, γιατί ακριβώς φοβόμουν. Φοβόμουν μήπως γίνει κάτι, τους κολλήσω, αρρωστήσουν, και σίγουρα τους σκέφτομαι κάθε μέρα που βρίσκομαι μακριά, όπως κάνουν και οι συμφοιτητές μου που γνωρίζω που είναι από άλλα μέρη. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και σίγουρα σε ρίχνει ψυχολογικά αυτό. Όμως μιλάμε καθημερινά. Βέβαια δεν είναι το ίδιο από το τηλέφωνο ή από μια κάμερα. Θα συνδεθούμε με το λιμάνι της Μυτιλίνης. Θα συναντήσουμε την Στέβη Πρασανάκη μαζί με την παρέα της, φοιτητές από την Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδος που είναι συγκεντρωμένοι εκεί. Στέβη, καλησπέρα, μου επιτρέπεις τον Ενικό? Εμείς είμαστε φιλιά καλά. Από την Κρήτη. Φιλιά και από την Κρήτη σε εσάς. Παιδιά, θέλω να ξεκινήσω με εσένα, Στέβη. Ναι. Χρειάστηκε, από ό,τι γνωρίζω, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ουσιαστικά όλοι εσείς να αφήσετε τις σπουδές σας μετά την καραντίνα και να βρεθείτε στα σπίτια σας. Μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επιστρέφετε στις φοιτητικές πόλεις σας. Με νέα όμως δεδομένα. Ποια είναι αυτά τα νέα δεδομένα? Μειώνονται οι παρέες, χάνονται οι φιλίες, υπάρχουν κάποιοι που επιστρέφουν στα σπίτια τους? Γενικώς με τους λίγους συμφοιτητές μου εδώ στο νησί έχουμε παρατηρήσει ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και ο κόσμος, ο φοιτητικός. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ, αρκετά και οι μετανάστες σε σχέση με αυτό που ήταν, μπορώ να πω. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, λίγο πιο βαριά θα έλεγα. Είναι σαν ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει. Και εκεί έχετε και ένα άλλο θέμα, Στέβη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είστε και στη Μυτιλίνη, είστε στη Λέσβο, ακριβώς απέναντι είναι τα τουρκικά παράλια, βλέπετε τους γείτονες. Υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση με τα ελληνοτουρκικά και την ίδια ώρα
ζείτε και σε ένα τόπο που σηκώνει στις πλάτες του ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι το μεταναστευτικό. Αυτό πόσο έχει επηρεάσει τους φίλους εκεί στη Λέσβο? Εκτός από τους ντόπους που έχει επηρεάσει πάρα πολύ, τους φίλους μου θέλετε να σας πούνε και οι ίδιοι? Βεβαίως, να μας πούν και οι φίλοι. Ωραία. Η Σιρόζουγλου Φιλοθέη, αν είναι ξεκινήσει, που είναι και καλησπέρα, κύριε Μάνο, και από εμάς. Εδώ πέρα η κατάσταση είναι έτσι λίγο περίεργη. Όσον αφορά τώρα το μεταναστευτικό, υπάρχει έτσι ένας φόβος και από τους ντόπιους, αλλά και από εμάς ενίοτε, γιατί στα μέρη μας δεν υπήρχε κάτι έτσι αντίστοιχο. Είναι ένα σοκ, αλλά πιστεύω ότι σε κάνει πιο δυνατό αυτό. Μαθαίνεις να ανεξαρτητοποιήσεις, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Φοβάστε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί σε συνδυασμό και με την πανδημία? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πρόσφατα ήρθαμε στο νησί, γιατί όπως είπατε και πριν, ήμασταν στα σπίτια μας. Εννοείται ότι υπάρχει ένας φόβος, γιατί σε κάνει έτσι να είσαι και εκτός από τους ντόπιους που είναι έτσι Έλληνες και τον ξέρουμε το λαό μας, να αναστρεφόμαστε και με έναν άλλον λαό που δεν τον έχουμε μάθει έτσι πολύ. Βέβαια, πρέπει να είμαστε και φιλικοί απέναντί τους, γιατί το να υπάρχουν έξτρες δεν βοηθάει σε τίποτα. Μάλιστα. Να πάρουν το λόγο και τα αγόρια και να μας περιγράψουν λίγο πώς είναι η νέα καθημερινότητα, αν υπάρχει ανησυχία από την πλευρά των γονιών τους, αν οι ίδιοι φοβούνται με τα νέα δεδομένα της πανδημίας και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πείτε μου ξανά, δεν να σας άκουσα. Θέλω να μας πεις αν όλα αυτά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την πανδημία, τα ελληνοτουρκικά, το μεταναστευτικό, έχουν δημιουργήσει ανησυχία και σε σένα αλλά και την οικογένειά σου. Τι σου λένε οι δικοί σου άνθρωποι που πλέον έχεις πάει στη Μυτιλήνη για να συνεχίσεις τις σπουδές σου? Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι η Μυτιλήνη, εφόσον βρίσκεται σε σύνορα, είναι ένα μέρος το οποίο έχει φόβο προς τον κόσμο. Επίσης το ότι υπάρχει αρκετοί εδώ πέρα πρόσφυγες, δημιουργεί ειδικά στους φοιτητές ένα πρόβλημα και μια ανησυχία στους γονείς για τους φοιτητές. Οι φοιτητές οι οποίοι θέλουν πλέον να έρθουν εδώ για να σπουδάσουν, φοβούνται και οι γονείς είναι επιφυλακτικοί και δεν αφήνουν πλέον οι γονείς τα παιδιά. Άρα ουσιαστικά πιστεύεις ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει φρενάρει και τα όνειρά σου? Εν μέρη δεν φρενάρει, λόγω ότι έχει δημιουργηθεί η πλατφόρμα ηλεκτρονική όπου γίνονται τα μαθήματα. Βοηθάει αυτό ιδιαίτερα πολύ. Αλλά υπάρχουν μαθήματα όπως εργαστήρια τα οποία δεν γίνονται να γίνουν ηλεκτρονικά. Εργαστήρια χημίας και διάφορα τέτοια που πρέπει να είσαι από κοντά για να διεξάγεις πειράματα. Και δεν γίνεται να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα. Μάλιστα. Επομένως, εν μέρη δημιουργεί προβλήματα. Εγώ θέλω να πάρει το λόγο και το άλλο το παλικάρι να μας πει. Να περιμένω μέχρι να μπει η ενδοεπικοινωνία για να μπορούμε να μεταφέρουμε την ερώτηση στο φίλο μας, να μας πει αν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά σου μπορούσες να τα φανταστείς ένα χρόνο πριν και αν έχουν επηρεάσει τη ζωή σου. Κοιτάξτε, γενικά δεν νομίζω ότι οποιονδήποτε και να ρωτήσετε θα σας απαντήσει ότι τα περισσότερα πράγματα που βλέπουμε αυτούς τους μήνες θα μπορούσε να τα φανταστεί. Πάλι ψέματα. Ευτυχώς το Πανεπιστήμιο συνέχισε να έχει τα μαθήματα να τρέχουν κανονικά. Με τα εργαστήρια υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα η εκπαιδευτική διαδικασία τρέχει ομαλά. Μάλιστα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, τώρα στο νησί, όπως είπαν και άλλοι, υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα και από αυτά που έχουν γίνει και με κορονοϊό και μεταναστευτικό και με υπόλοιπα πράγματα. Πολλοί γονείς φοβούνται να ξαναστείλουν τα παιδιά τους και ακόμα περισσότεροι φοβούνται να τα στείλουν για πρώτη φορά. Αντικατατρίζεται και στις βάσεις αυτό που είχε όλο το Πανεπιστήμιο φέτος. Γενικότερα τα πρωτόκολλα τρέξανε καλά. Τώρα το συναισθηματικό κομμάτι είναι λίγο. Παιδιά, είστε στην υπέροχη Μυτιλήνη. Εγώ θα ζητήσω από τη Στέβη, αφού λίγο πριν σας πούμε καληνύχτα, να μας μεταφέρει και λίγο εικόνες από το λιμάνι της Μυτιλήνης εκεί, στην πρωτεύουσα της Λέσβου. Αν μπορείς, αγαπημένη Στέβη, να μας μεταφέρεις και μερικές εικόνες από τη Μυτιλήνη, γιατί έχουμε εδώ καθηγητές ψυχιατρικής, γενικής ιατρικής, ψυχολόγους, που θέλουν να δουν εικόνα από τη Μυτιλήνη. Πριν από λίγο είδαμε από τη Ρόδο. Είμαστε μπροστά από τον Άγιο Θεράποντα και τώρα με τη βοήθεια της αρετής μας θα σας δείξει λίγο όλη την προκυμαία, τα μαγαζιά. Μάλιστα. Τα σκα...
μορφή που είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με άλλες χρονιές αυτή την περίοδο. Θέλω να πάμε βόρεια. Θα πάμε πάρα πολύ βόρεια. Θα συνδεθούμε απευθείας με την κεντρική πλατεία της Κοζάνης και θα συναντήσουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο δημοσιογράφο, έναν από τους καλύτερους στη Μακεδονία, τον Σοκράτη τον Μουτίδη. Σοκράτη, καλησπέρα. Δεν το λέω επειδή είμαστε φίλοι. Είναι πραγματικότητα. Όσοι ασχολούνται με την περιφερειακή δημοσιογραφία γνωρίζουν πολύ καλά την εγκυρότητά σου, την αμεσότητά σου, αλλά και τα σημαντικά πράγματα που έχεις κάνει εκεί. Ένας εξαιρετικός γνώστης και των ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες αλλά και στο Στρασβούργο. Καλησπέρα από την Κρήτη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Και την πλατεία της Κοζάνης, ομολογώ πως με έπιασες εξταπίνης. Αυτή η εισαγωγή δεν την περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε και τον συνεργάτη σου, τον Δημήτρη, που μας δίνει τη δυνατότητα έτσι πιο επαγγελματικά να έχουμε εικόνα από το κέντρο της Κοζάνης. Εφόσον είναι εφικτό, να δούμε και μερικές εικόνες από την όμορφη Κοζάνη, να δούμε πώς κινείται η ζωή αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Και επειδή μιλάμε για τη νέα πραγματικότητα, τη νέα καθημερινότητα στην εποχή της πανδημίας και όλων όσων αλλάζουν την ζωή μας, πόσο έχει αλλάξει η ζωή των φίλων στη Μακεδονία, των φίλων στην Κοζάνη? Η πραγματικότητα, ναι, θα σας την περιγράψω. Είναι μια εικόνα η οποία είναι γκρίζα. Όσο εγώ σας μιλάω, ο Δημήτρης θα σας δείχνει εικόνα, αφού το ζητήσατε εδώ από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης, από τον κεντρικό πεζόδρομο. Εδώ και ένα χρόνο η περιοχή είναι μουδιασμένη. Και είναι μουδιασμένη γιατί ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό το ότι μέχρι το 2023 η λιγνητική σταθμή, η σταθμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα διακόψουν τη λειτουργία τους. Αυτό είχε ένα αντίκτυπο, καλός ή κακός μάλλον να πω, πως η περιοχή εδώ βασίζεται στην λιγνητική δραστηριότητα, ήταν η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Και λέω ήταν γιατί η απολιγνητοποίηση έχει έρθει πολύ νωρίτερα από το 2023, εδώ και ένα χρόνο ουσιαστικά. Δύο σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ατμοελεκτρικοί έχουν σταματήσει και μέχρι και σε 1,5 χρόνο μάλλον από τώρα θα σταματήσουν και οι άλλοι τρεις. Μένει μόνο μια λιγνητική μονάδα που κατασκευάζεται τώρα, είναι η λεγόμενη Τολεμαΐδα 5, η οποία είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Θα απασχολήσει πάρα πολύ λίγους εργαζόμενους. Κλείνοντας λοιπόν αυτήν την περιγραφή, να σας πω πως μέχρι το 2023, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει και από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και από το Master Plan, το οποίο ανακοίνωσε η ίδια η ΔΕΗ και το Υπουργείο Ενέργειας, θα χάσουν τη δουλειά τους από εδώ από την περιοχή περίπου 11 με 11.500 εργαζόμενοι και τις δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, αλλά και των επαγγελμάτων που είναι δορυφορικά επαγγέλματα που εμπλέκονται ουσιαστικά με την ενέργεια. Άρα αυτό, πρακτικά, λοιπόν, Σοκράτη, αυτό σημαίνει ότι μια ολόκληρη πόλη, ένας ολόκληρος νομός οδηγείται σε μια οικονομική κατάρρευση εν μέσω μιας πανδημίας. Ακριβώς. Πήγα να πω πως ο κορονοϊός επικάθισε σε αυτό το μούδιασμα που υπάρχει εδώ και ένα χρόνο, μιας και κανείς, φαντάζομαι, σόφρον άνθρωπος δεν θα επένδυε σε μια περιοχή που είναι σε απολιγνητοποίηση την ώρα που δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε κάποια πλεονεκτήματα, ούτε κάποιος σχεδιασμός. Το master plan που σας είπα πριν ανακοινώθηκε μόλις χθες, είναι σε δημόσια διαβούλευση και θα είναι για έναν μήνα. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις ότι στην περιοχή θα έρθουν κάποιες εταιρείες που έχουν σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως όμως καταλαβαίνουμε, η εξίσωση, να το πω έτσι, η οικονομική εξίσωση δεν φαίνεται να είναι αυτή που ισχύει τώρα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν μια οικογένεια στην Κοζάνη έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα περίπου 20 με 30.000 ευρώ κατά μέσο όρο επειδή απασχολείται στη ΔΕΗ, οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, όποιες και αν αυτές, ακόμη και αν είναι 11.500 όσες αυτές που θα χαθούν, δεν θα είναι σύμφωνα με τα νέα οικονομικά δεδομένα της ίδιας αξίας. Ότι η Κρήτη φαντάζει ένας τόπος παράδεισος και εργασιακά για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Μου είχες πει το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά που κατεβαίνουν και δουλεύουν σεζόν στην Κρήτη από την Κοζάνη.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Φεύγουν τον Μάρτιο και επιστρέφουν την περίοδο τώρα που μιλάμε, τέλος του Οκτώβρη. Και φέτος μάλιστα δεν κατέβηκαν, διότι λόγω του κορονοϊού και της περιορισμένης τουριστικής δραστηριότητας στην Κρήτη, δεν μπόρεσαν ουσιαστικά, δεν τους φώναξαν για δουλειά. Αληθεύει αυτό που λες, Μάνο, πραγματικά. Είναι ένας παράδεισος η Κρήτη, όπως φαίνεται, όπως μάλλον έχουμε εμείς εδώ την εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα και στην Δυτική Μακεδονία. Είναι ένας παράδεισος και οικονομικός, γιατί 5 εκατομμύρια τουρίστες είχατε πέρυσι, φέτος είχατε 1 εκατομμύριο. Παρ' όλα αυτά η Κοζάνη δεν είχε ούτε έναν, συνεπώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά.